Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην αυτοδιοίκηση και στην τοπική κοινωνία ο αποκλεισμός του Δήμου Μινώα Πεδιάδας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Υποδομών για μη τήρηση της δέσμευσης της ελληνικής πολιτείας απέστειλε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης. Έπρεπε να μπει και ένας εκπρόσωπος από το Δήμο ο οποίος θα δεχτεί το μεγάλο αυτό έργο. Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να μπει κάποιος για να μπορέσει να μεταφέρει προς το Διοικητικό Συμβούλιο όχι μόνο την αγωνία και τα κακώς κείμενα ή αυτά τα οποία δεν θα είναι προς όφελος της περιοχής, των δημοτών, του Δήμου. Αναγνωρίζουμε, ναι. Πρέπει να ξέρουμε και να λαμβάνουμε και εμείς μέρος στις αποφάσεις. Γιατί μπορεί να πάρουμε μια απόφαση στην οποία εμείς να έχουμε άγνοια και μια στιγμή να έρθει να είναι εκτελεστία σε εμάς. Γιατί να μην το προλάβουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και αυτοί οι ίδιοι έπρεπε να το σκεφτούν λογικά για να τους, ότι θα τους ωφελήσει αυτή η κατάσταση και όχι θα τους βλάψει. Και όλα αυτά παρά τις σχετικές δεσμεύσεις της ελληνικής πολιτείας και του τότε Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, αλλά και τη σύμφωνη θέση εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας για την αυτοδίκαιη συμμετοχή του εκάστοτε Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης του νέου αεροδρομίου. Εγώ, αρχές του Οκτώβρη, είχα πάει στο Υπουργείο Υποδομών και τότε κατάφερα να πετύχω το χωρικό τοπικό, το ΣΧΟΑΠ της περιοχής. Από τότε είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα συμμετέχουμε στο, πάντα σε όλες δηλαδή, τις επαφές που είχα, το έβαζα σαν θέμα ότι θα συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν κάτι που το φοβόμουν και δυστυχώς επαληθεύτηκα αντί να διαπιστευτώ. Το σχετικό αίτημα είχε διατυπωθεί και στο υπόμνημα θέσεων που επέδωσε στον Πρωθυπουργό κατά τελετή θεμελίωσης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, ο οποίος ζητά να αλλάξει η επίμαχη απόφαση, ώστε ο Δήμος να έχει λόγο σε κρίσιμες αποφάσεις για το εμβληματικό αυτό έργο υποδομής. Εγώ στις 8 του Φλεβάρι που έδωσα το υπόμνημα στον Πρωθυπουργό, όταν ήρθαν και κάνουν τα εγγένεια του αεροδρομίου, στο υπόμνημα αυτό το αναφέρω. Ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Σπίρτζης, πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, είχε δηλώσει προφορικά μέσα με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μέσα στο Δημαρχείο του Καστελίου, είχε δηλώσει ότι θα συμμετέχει ο εκάστοτε Δήμαρχος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το επίμαχο ζήτημα, το οποίο έχει ανάψει φωτιές στην αυτοδιοίκηση, πραγματοποίησαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, Σοκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ιγουμενίδης. Προσβλητική χαρακτηρίζει την εξέλιξη τόσο απέναντι στο Δήμο, όσο και στην τοπική κοινωνία, ο πρώην Δήμαρχος και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Ζαχαρίας Καλογεράκης. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει άμεσα να επανακαθορίσει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο Δήμαρχο ή ορισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο εκπρόσωπό του. Η περιοχή μας τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Το μεγάλο ζητούμενο για όλους μας παραμένει η διαμόρφωση των ευνοϊκότερων συνθηκών, η διασφάλιση της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας. Για το λόγο αυτό, η εκπροσώπηση του Δήμου στα όργανα διοίκησης της κατασκευής του νέου αεροδρομίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Με ανακοίνωσή του, ο κ. Καλογεράκης τονίζει ότι μέχρι το 2019 διεκδίκησε την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Κατασκευής του νέου αεροδρομίου, ενώ συμμετείχε στην Επιτροπή Δημοπράτησης του έργου ως εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης. Το καλύτερο και το πιο ορθό και το πιο σωστό είναι να μας δώσουν αυτό που μας έχουν τάξει. Η πολιτεία, είπαμε, έχει συνέχεια. Πάντως, προβληματισμό προκαλούν τα νέα δεδομένα, καθώς παραμένουν τα ερωτηματικά για το αν ασκήθηκαν πιέσεις από Περιφέρεια Κρήτης και Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, προτού υπάρξουν οι δυσάρεστες αυτές εξελίξεις με φόντο το μεγάλο αναπτυξιακό έργο εθνικής εμβέλειας και σημασίας.